Εύη Πρινιωτάκη, να σου δώσουμε τα συγχαρητήρια καταρχάς για την κλήση στην Εθνική Παγκορασίδων. Είναι μια τιμητική διάκριση όχι μόνο για σένα αλλά και για τον σύλλογό σου. Ναι. Είμαι πολύ χαρούμενη που οι στόχοι μου βλέπω να πραγματοποιούνται και υπερήφανη γιατί η κόπη και εμένα και του coach ανταμείβονται. Σίγουρα η Εθνική είναι ένα μεγάλο κομμάτι που ήθελα να πετύχω. Έχει συμβάλει πάρα πολύ ο coach και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και οι συμπαίχτριές μου που ήμουν στο γυναικείο και ήθελα να τις φτάσω και αυτό με βοήθησε πάρα πολύ. Και σίγουρα η οικογένειά μου που με βοηθούσε και με ακολουθούσε στα γήπεδα κάθε μέρα. Πόσες ώρες δουλειά σου αφιερώνεις για να φτάσεις μέχρι τώρα σε αυτό το σημείο? Δύο ώρες την μέρα, τώρα την εβδομάδα 8-10 ώρες. Σίγουρα όμως υπάρχει μια πετυχημένη συνταγή, γιατί εκτός από τη δική σου παρουσία, πολλά κορίτσια έχουν διακριθεί τα τελευταία χρόνια με τον coach Προύφα κοντά τους. Ναι, ένας είναι ο coach. Η αλήθεια είναι ότι η Εύη είναι ένα από τα ταλαντούχα παιδιά που έχουμε στην ομάδα. Έχουμε αρκετά ταλαντούχα νέα παιδιά που είναι στην ομάδα στον Όφη φέτος. Ένα από αυτά είναι η Εύη, η οποία έχει ξεχωρίσει σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες. Η κόπη της που από τη σκληρή δουλειά βλέπει να ανταμείβονται, έχει στόχους πάρα πολύ ψηλούς. Η κλήση της Εθνικής πιστεύω ότι είναι το πρώτο βήμα. Είναι ένα παιδί το οποίο πιστεύω πάρα πολύ και εγώ και η ομάδα στην Εύη. Πιστεύω ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι το next big thing του κριτικού βόλεϊ. Μπορεί να σταθεί επάξια, να το πούμε και αυτό, και στη σάλα και στο beach volley. Αγαπάς εξίσου και το beach volley και έχεις και εκεί ανάλογη διάκριση, έτσι δεν είναι? Ναι, όντως είναι και αυτό το αγαπάω πάρα πολύ. Τώρα εντάξει, ό,τι θα δείξει ο χρόνος. Τα όνειρά σου μετά από αυτή την κλίση να φτάσει για μέρα στην Εθνική Γυναικών? Ναι, σίγουρα και άμα δείξει ο χρόνος θέλω να πάω και στη Βραζιλία. Ναι, μέχρι. Και για την ομάδα σου? Κοιτάξτε, τώρα θέλουμε να φτάσουμε σε όλα τα πρωταθλήματα να βγούμε πρώτες, να πάμε Πανελλήνιο και σίγουρα στη γυναική να βγούμε και Α2.